Δήμαρχο Αραδίπου, τον κύριο Βάγγελο Βαγγελίδη. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Καλημέρα, φίλε Ανδρέα. Έχουμε αποτελέσματα ή τα αναμένουμε για αυτά τα 525 τεστ που κάναμε? Κοίταξε, από τα 525 ανακοινώθηκαν χθες τα 178 και είχε ένα κρούσμα. Που σημαίνει ότι και αυτά που γίνονται την 1η Απριλίου, σημαίνει ότι έχουν μείνει κάπου 309-310 που ελπίζω να ανακοινωθούν απόψε. Α, άρα είμαστε σε αναμμένα κάρβουν. Ωστόσο, τα πρώτα αποτελέσματα είναι θετικά, κύριε Δήμαρχε, το 1/178. Ναι, το 1/178 που είναι έναν καλό ενθαρρυντικό, αλλά δεν φυσικαζόμαστε. Σας ενημέρωσαν καθόλου για τη διπουργική που είναι σε εξέλιξη, αν θα τεθεί θέμα Αραδίπου σε αυτή τη σύσκεψη? Δεν με ενημέρωσαν τίποτα και δεν αντιλαμβάνομαι τι πρέπει να με ενημερώσω. Λέω, επειδή τα λέγαμε και το Σάββατο, κύριε Δήμαρχε, και μας λέτε ότι δεν έχουν ενημερώσει τον Δήμαρχο για το κίνηση. Ναι, αλλά για ποιο θέμα να με ενημερώσω, γι' αυτό λέω. Λέω, μήπως θα πάνε στο Προεδρικό σήμερα και μπορεί να εισηγηθούν να μπει σε καραντίνα για Αραδίπου μέχρι ότου ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Εγώ δεν βλέπω λόγο για ποιο λόγο να συζητηθεί αυτό το ενδεχόμενο, διότι από τα αποτελέσματα που έχει, νομίζω δεν τίθεται θέμα. Για έναν άτομο. Αν πει Αραδίπου τώρα που βρεθήκα στα 200 άτομα, ένα. Μάλιστα. Έχουν αραιώσει οι περιπολίες της αστυνομίας, μας έλεγε προχθές ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τον άκουγα στο τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ να λέει ότι έδωσε οδηγίες για αυξημένες περιπολίες και από τη ΜΑΔ σε Αραδίπου και Πάφου. Εντάξει, οι περιπολίες της ΜΑΔ μόνο ζημιά κάνουν. Διότι μπαίνουν στις εισόδους της Αραδίπου και οπλοφορούν κιόλας. Δείχνουν τη χειρότερη εικόνα. Ενώ βεβαιαστήκαν. Μπορούσαν τα περίπολα να κάνουν την κίνηση του να κυκλοφορήσουν. Και διαφάνηκε, εν πάση περιπτώσει, ότι το πρόβλημα δεν είναι θέμα αστυνομευσής. Ο κόσμος είχε πειθαρχήσει από την αρχή. Είπαμε 100 φορές, 1000 φορές, ότι ήταν από τα κρούσματα πριν ακόμα πάρθουν τα μέτρα. Πέραν τούτου, νομίζω είναι άσκοπο. Ας επικεντρωθούν στην ιχνηλασία αυτών που βρήκαμε των τελευταίων πολύ λίγων, να κάνουν τις αναλύσεις τους και νομίζω εκεί επικεντρώνεται το πρόβλημα. Υπήρξαν αντιδράσεις, κύριε Δημαρχέ, για τις περιπολίες της ΜΑΔ από τους δημότες σας? Υπήρξαν αντιδράσεις, διότι σε κάποιες φάσεις, ξέρεις, και αυτό το επιδεικτικό με τα όπλα. Πού βρισκόμαστε, παραδείγματος χάρη, να είναι με τα όπλα και να είναι στους δρόμους και να έχουν μπλόκα? Αυτό είναι πρωτάγουστο. Κάνατε εσείς κάποιες παραστάσεις, είτε στον αρχηγό της αστυνομίας, είτε στον Υπουργό Δικαιοσύνης? Δεν έχω κάνει σε κανέναν τίποτε. Έχω αρκετά μαζεμένα. Δεν είναι ώρα ούτε να κάνω κριτική, ούτε να ταλαιπωρώ κανέναν. Εγώ επικεντρώθηκα στο έργο μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο μου για το Δήμο μας. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Αυτό πρέπει να τελειώσουμε και τα άλλα τα λέμε μετά. Μαζεμένα και για άλλα θέματα, κύριε Βαγγελίδη? Φυσικά και για άλλα θέματα που πιστεύω ότι δεν χειριστήκαμε τον καλύτερο τρόπο. Μπορώ να πω μόνο ότι από τις 2 Απριλίου που μιλώ με τον Υπουργό τον Κωνσταντίνο, κυλούν τα πράγματα, πολύ πιο καλύτερα τα πράγματα. Άρα η παρέμβαση του Υπουργού έλυσε κάποια ζητήματα. Μέχρι εκείνη την ώρα, με ποιους ήταν η προβληματική επικοινωνία, κύριε Βαγγελίδη? Δεν θα αναφερθώ σε τίποτα σε αυτό το στάδιο. Δεν είναι ώρα για οτιδήποτε. Ωραία, είναι σεβαστό αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα κάνω στην κυβέρνηση, γιατί εκεί πρέπει να επικεντρωθούν και να λύνουν τα προβλήματα. Είναι κάτι άλλο που θέλετε να αναφέρετε, κύριε Δημαρχέ? Ναι, το μόνο που μπορώ να πω δημόσια αυτή τη στιγμή είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και οποιασδήποτε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν κρίσεις, νομίζω και το είπα πολλές φορές ότι στην εξίσωση πρέπει να μπαίνει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Α, να έχετε πιο ενεργή εμπλοκή και να μην σας προσπερνούν στη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων. Αυτό νομίζω είναι αρκετό. Και το άλλο που θέλω να πω στους δημότες μας, τους ευχαριστώ για τη σοβαρότητα που έχουν δείξει όταν αντιληφθήκαν τη σοβαρότητα του προβλήματος. Ήρθαν να κάνουν το τεστ τους. Αυτό σημαίνει ένας πολιτισμένος λαός. Άνθρωποι οι οποίοι σημαίνει αγαπούν τους συνανθρώπους τους, αγαπούν τα πρόσωπα της οικογένειας τους. Γι' αυτό και ήρθαν υπεύθυνα να κάνουν το τεστ. Να συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο, να συνεχίσουν να έχουν όλα τα μέτρα που λέει η κυβέρνηση. Και σύντομα θα ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα όλοι μαζί. Τι σας παρέκαμψαν, κύριε Δημαρχέ, και το εκφράζετε αυτό? Επειδή είστε δημοσιογράφος και δεν τα βάζετε κάτω, είπαμε θα πω μετά στην κυβέρνηση, όχι στα μέσα. Γιατί αυτά τα προβλήματα δεν είναι θέμα να δείτε. Είναι πώς τα λύουμε σαν κοινωνία. Έρχονται αυτό και άλλα τεστ για τους δημότες της Αραδίπου που πρέπει να τους πούμε να είναι στο ακουστικό.
Κοιτάξτε, σήμερα θα ανακοινωθούν τα τελευταία, όπως είχα πει προηγουμένως, των 525-26 πόσα είχαμε κάνει. Υπήρχαν κάποια άτομα στους καταλόγους μας οι οποίοι μας τηλεφωνήσαν, αλλά δεν έκλεισαν ραντεβού, διότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε άλλα τεστ. Οπότε θα τα κάνουμε αύριο και την Τετάρτη. Ωραία, ας ελπίσουμε ότι θα είναι και τα σημερινά αποτελέσματα ενθαρρυντικά. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε.